με τον Άσο ή όχι στην παρέα μας. Νάσο, σήμερα γιατί άργησες τόσο πολύ? Γιατί άργησα σήμερα? Ναι. Γιατί, παιδιά, παρακολουθούσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή σας. Και θέλω να πω ότι ακόμα και δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, αν ήταν σε βαθμό κακουργήματος, έχει παρέλθει 15 ετία, οπότε είναι αθώος πια. Ενέρεση. Έτσι. Λοιπόν, και έχει και πολύ δίκιο σε πολλά από αυτά που είπε. Πάμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο σας έχω σήμερα και είναι και φρέσκο και βγήκε μόλις τώρα. Γιατί ο έρωτας περνά από το στομάχι, είτε είναι ξανθό και one night stand, είτε είναι μελαχρινό για μια ζωή. Και αναφέρομαι βεβαίως στον Έκτορα Μποντρίνη, ο οποίος, παιδιά, έχει αναλάβει, και αυτό είναι τελεσίδικο, είναι δεδομένο, έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μαγειρεύει για λογαριασμό όλων των Υπουργών Εξωτερικών και των αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για τα γεύματά τους και αυτά τα οποία θα τρώνε σε συνόδους κορυφής. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνα σεφ έχει κάνει πρόταση και έχει κερδίσει αυτόν τον διαγωνισμό. Για να καταλάβετε. Πώς γίνεται η διαδικασία, Νάσο? Η διαδικασία είναι, γίνονται κάποιες, μέσω κάποιων εταιριών, γίνονται προτάσεις σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και μέσα σε αυτές τις προτάσεις αξιολογούν τα μενού. Ο Μποντρίνη, επειδή είναι μαγκάκος και επειδή την έχει δει λίγο την ιστορία, την έχει ελέγξει, το έχει παρατηρήσει το θέμα από πριν, έκανε δύο καινοτομίες, θα έλεγα εγώ, οι οποίες κέρδισαν την συγκεκριμένη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Έκανε το μενού το κανονικό και έκανε και ένα μενού à la carte. Τι είναι το μενού à la carte? Μπουφές. Ακριβώς, και κατ' επιλογή. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τη λακτόζη, άλλοι που έχουν κάποια προβλήματα με κάποια λαχανικά. Τους δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνοι τα φαγητά τα οποία θέλουν. Γεια σου, Τζόρτζ. Και το καλό της ιστορίας είναι ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο γύρω στους 100-120 πόντους. Μπράβο. Είναι σημαντικό να μην λέμε μόνο, ξέρετε, και κάνουμε πλακίτσα με διαφορά. Ο δεύτερος, νομίζω ότι και αυτά τα θέματα είναι σημαντικά. Από πού ήταν, ξέρεις, από πού ήταν, Νάσο? Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Από πού ήταν ο δεύτερος, από πού ήταν, ποια χώρα? Νομίζω ότι είναι Δανία ο δεύτερος. Υπόψη να πω, εδώ κάτι, η Δανία έχει το νούμερο ένα εστιατόριο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Άρα είναι. Το νόμα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και επίσης θέλω να σας πω ότι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι χαμηλών τόνων, όταν τον πήρα τηλέφωνο για να μου το επιβεβαιώσει, μου είπε: ναι, ισχύει, αλλά σε παρακαλώ μην πεις τίποτα. Εγώ τα πάω όλα, γιατί είναι μια είδηση. Σκέφτομαι να μην σε παρακαλούσε κιόλα. Ανεξάρτητα από το πού θα μαγειρεύει, είναι μια διάκριση για έναν Έλληνα. Για 6 μήνες, παιδιά, αναλαμβάνει τα γεύματα όλων των συνόδων κορυφής κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που ξεκινάει σε λίγο καιρό. Δηλαδή, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι εκεί μέσα. Έχουμε μέσα. Τροπή μου παίρνει στο στόμα. Νάσο μου, επόμενο. Σκέφτεσαι κάτι για τη Μέρκελ? Καλέ, τρελό.